Καλησπέρα σας. Και ας κάνουμε, κυρία Πανάρχη, από την πρώτη διεθνή έρευνα για την ασθένεια, η οποία μας λέει τι. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη εμπειρία και συλλογή δεδομένων που έχουμε από 16 χώρες για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου και δημοσιεύτηκε σε ένα από τα πιο εγκεκριμένα περιοδικά που υπάρχουν. Αφορά 500 περίπου 30 λοιμώξεις στις χώρες αυτές. Και έχουμε βγάλει ουσιαστικά κάποια πρώτα συμπεράσματα, γιατί προφανώς προϊόντος του χρόνου μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και τα επιδημιολογικά και τα δημογραφικά. Το πρώτο, νομίζω, συμπέρασμα που το βλέπουμε και στην Κύπρο και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι ότι υπάρχει μια δυσαναλογία στην προσβολή. Οι περισσότεροι είναι άρενες όσον αφορά τα κρούσματα. Η μέση ηλικία τώρα, τουλάχιστον όσον αφορά αυτή τη μελέτη, ήταν τα 38 έτη. Και το εύρος των ηλικιών που έχει τη σημασία του είναι από 18 ως 68 ετών. Το τρίτο σημείο που ίσως θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι κατά τη διάγνωση η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από το 90%, είχαν ήδη δερματικά εξανθήματα συμπεριλαμβανομένου και στα γεννητικά τους όργανα. Και βέβαια αυτό που υπόθηκε και από το ρεπορτάζ σας έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον έλεγχο της έξαρσης, το να δίνουμε λίγο σημασία και στα πρόδρομα, στα πρώιμα συμπτώματα που υπάρχουν πριν την εμφάνιση των δερματικών βλαβών, που είναι κυρίως ο πυρετός, η μυαλγία, η κεφαλαλγία και η λεμφαδενοπάθεια. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα συμπτώματα, αν θέλετε, που πρέπει να ηχήσουν καμπανάκι αν κάποιος τα παρουσιάσει. Τώρα, κυρία Πανά, ποιες θεωρούνται στενές επαφές και πώς τελικά κολλάμε, γιατί η σεξουαλική επαφή δεν είναι ο μόνος τρόπος, έτσι? Σίγουρα η σεξουαλική επαφή δεν είναι ο μόνος τρόπος και καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί θεωρώ και η επιστημονική κοινότητα της Κύπρου αλλά και παγκόσμια δεν υποστηρίζει σε καμία περίπτωση ίχνος στιγματισμού ή κοινωνικής απομόνωσης. Και για να επανέλθω στο κομμάτι της στενής επαφής, πέρα από τους σεξουαλικούς συντρόφους, προφανώς και είναι τα άτομα που διαβιούν στο ίδιο οικιακό ή περιβάλλον, όπως είναι μια κατασκήνωση, κάποιος κοινός χώρος διανυκτέρευσης, άτομα τα οποία είναι φροντιστές ή ακόμα και επαγγελματίες υγείας που ήρθαν σε επαφή, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν χρησιμοποίησαν τα κατάλληλα ατομικά προστατευτικά μέτρα. Και βέβαια από εκεί και πέρα οποιοδήποτε έχει στενή και παρατεταμένη επαφή με το κρούσμα. Έχουμε τονίσει ότι ο τρόπος μετάδοσης μπορεί να είναι από άτομο σε άτομο διαμέσου των δερματικών βλαβών και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ακολουθούμε και πολύ καλά μέτρα ατομικής προστασίας συμπεριλαμβανομένου και των κλίνων σκεπασμάτων, το ότι χρησιμοποιούμε ουσιαστικά πρακτικά στην καθημερινότητά μας, πετσέτες και το καθεξής. Μάλιστα, σας έκανα αυτή την ερώτηση ακριβώς επειδή έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά με τον κορονοϊό και τα σημερινά δύο κρούσματα είναι τουρίστες που βρίσκονταν σε ένα αεροπλάνο με πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό σας ρώτησα, ναι, για τις στενές επαφές. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα νομίζω και για το συγκεκριμένο ιό. Ξέρουμε ότι μεταδίδεται και με αναπνευστικά σταγονίδια, απλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Άρα ουσιαστικά δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τον τρόπο μετάδοσης του κορονοϊού. Αυτό που ίσως έχει λίγο σημασία να τονίσουμε είναι και ο χρόνος επόασης. Δηλαδή από τη στιγμή που μολύνεται ένα άτομο μέχρι να εκδηλώσει κάποια συμπτώματα είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 20 μέρες. Αυτό συμπεριλαμβάνεται μάλιστα και στα πρωτόκολλα που έχουν γραφτεί από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και είναι αναρτημένα στο PIO, έτσι ώστε ο καθένας μας να μπορεί να τα δει και να τα διαβάσει. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα και στα εμβόλια, ποιες είναι οι ενδείξεις εμβολιασμού? Νομίζω τέθηκε και στο ρεπορτάζ σας, προτεραιοποίηση θα πρέπει να δοθεί στις στενές επαφές, έτσι ώστε η ανοσοποίηση, δηλαδή η προστασία που θα παρέχεται από το εμβόλιο, να αποτρέψει την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων σοβαρής νόσησης. Εννοείται οι επαγγελματίες υγείας, εφόσον το επιθυμούν, με την έννοια ότι είναι υψηλού κινδύνου να εκτεθούν, κυρίως όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας που θα φροντίζουν τα κρούσματα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας τεράστιος διάλογος και στην Ευρώπη και παγκόσμια για το ποιοι πραγματικά θα πρέπει να εμβολιαστούν, είτε αυτό αφορά τον εμβολιασμό μετά την έκθεση, είτε σε ομάδες υψηλού κινδύνου πριν την έκθεση. Μάλιστα. Και στη Φαρέτρα υπάρχει και ένα αντιϊκό φάρμακο, το οποίο δυνητικά χορηγείται σε ποιους? Μόνο στους ασθενείς?
Κοιτάξτε, το φάρμακο αυτό, το οποίο όπως είπατε ονομάζεται τεκοβιριμάτι, τεκοβιριμάτι είναι και το μόνο που αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μάλιστα με μια συγκεκριμένη διαδικασία που ονομάζεται διαδικασία εξαιρετικών συγγνώμη περιστάσεων, που σημαίνει ότι δεν είναι πανάκια. Και πραγματικά νομίζω ότι το φάρμακο αυτό θα πρέπει να χορηγείται πάντοτε και μόνο κάτω από συγκεκριμένες ενδείξεις που συνιστούν πρώτα απ' όλα την πολύ σοβαρή νόσηση. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να δούμε και σοβαρότερη νόσηση από την ευλογιά, σε άτομα τα οποία είναι πολύ βαριά νοσοκατεσταλμένα, σε άτομα με πολύ βαριά ατομική δερματίτιδα, δηλαδή κάποιες βαριές δερματοπάθειες. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις επίσημες και από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί στις Η συντριπτική πλειοψηφία η νόσος, όπως βλέπουμε και στην Κύπρο, διαδράμει ήπια, ευτυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα μαθαίνουμε μαζί, μαζί σας, με την επιστημονική κοινότητα και εμείς την νόσο, θα μαθαίνουμε να την διαβάζουμε. Κυρία Πανά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.